Μία από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις χαρακτήρισε τη διάσωση των 6 περιπατητών χθες στα ορεινά των Σφακίων ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, Νίκος Λαγουδάκης, μετά το SOS που εξέπεμψαν από υψόμετρο 1.300 μέτρων. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε χθες μέσω του 112 γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα για από 6 άτομα που είχαν χαθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ύμπρου, χωρίς να ξέρουν να προσδιορίσουν ακριβώς το σημείο που ευρίσκονται. Μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και είχαν ανέβει ψηλά και είχε χιόνια γύρω-γύρω και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Πιο συγκεκριμένα, οι 6 εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, με το χιόνι να βρίσκεται στα 5 μέτρα και τη θερμοκρασία να έχει κατέβει πολλούς βαθμούς κάτω από το 0. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, στην επιχείρηση συνέβαλαν συνολικά 9 άνδρες από τα κλιμάκια Ανώπολης και Βρυσών, ενώ κλήθηκε προσωπικό και από την 3η ΕΜΑΚ. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκεί ήταν ακραίες. Είχε πολύ χιόνι στην ευρύτερη περιοχή και οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές. Και παρότι το συνεργείο έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και έχει εμπειρία, δυσκολευόταν εξαιρετικά στη διαδικασία της αναζήτησης. Γι' αυτό το λόγο κινητοποίησα και την 3η ΕΜΑΚ με άλλους 6 πυροσβέστες και μετέβησαν στην περιοχή και ξεκίνησε η αναζήτηση. Όπως επισημαίνει ο κ. Λαγουδάκης, οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εμφανίστηκαν αρκετά ταλαιπωρημένοι λόγω των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στα χιονισμένα βουνά των Σφακίων. Η αναζήτηση ξεκίνησε 4 ώρα και αργά το βράδυ, γύρω στις 10 παρά, ευρέθησαν σε ένα δύσβατο σημείο σε ύψος 1.300 μέτρων, με πάρα πολύ χιόνι στην ευρύτερη περιοχή, που δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά να τους προσεγγίσουν ακόμα και οι εκπαιδευμένοι πυροσβέστες που έχουν εξειδίκευση στις χιονοπτώσεις και στις δύσκολες αναζητήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιπατητές φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους, ωστόσο δεν έφεραν μαζί τους τον κατάλληλο εξοπλισμό, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο των ανδρών της πυροσβεστικής. Ο κ. Λαγουδάκης συστήνει στους πολίτες να μην τολμούν τέτοιου είδους εξορμήσεις στα ορεινά χωρίς να διαθέτουν την κατάλληλη ένδυση, υπόδηση και τον ορειβατικό εξοπλισμό, για να μην αντιμετωπίζονται αντίστοιχα περιστατικά με χειρότερη όμως κατάληξη. Είναι ιδιαίτερα προσεκτική, αυτό μόνο μπορώ να πω, όταν αποφασίζουν να κάνουν ένα περίπατο τους ορεινούς όγκους. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική τους πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι βεβαίως να διασώζουμε οποιοδήποτε κινδυνεύει, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αναλογιστούν αυτοί που αποφασίζουν να κάνουν τέτοιες διαδρομές, αν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση για να φτάσουν σε τόσο ψηλά υψόμετρα με απλή ένδυση.